μέσα στην κατανοητική αυτή περίοδο, όπως ξέρετε κι εσείς, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και της Παρασκευής, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, διαβάζεται το μεγάλο λεγόμενο απόδειπνο. Πολλοί σας ίσως το παρακολουθείτε στα εκκλησία, άλλοι που έχετε λόγους να μην παρακολουθείτε. Έχετε ασφαλώς το σπίτι σας. Κάθε ψαλμός και κάθε λόγος του μεγάλου αποδείπνου διδάσκει, υπενθυμίζει. Εγώ, διαβάζοντάς το κατά αυτά, από αυτά τα οποία είδα και αντιλήφθη που υπενθυμίζει διόλων των ευχών και των στασιολογημένων αυτών ψαλμών που έχει μέσα το μεγάλο απόδειπνο, συνείδησα και σε ένα μέρος των 90 ψαλμών που υπάρχει στο μεγάλο απόδειπνο κάτι που απόψε το βράδυ σκέφτηκα να σας το θέσω υπόψη. Στον 90 ψαλμό, στίχος 7, λέγει ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου το εξής: «Τεχείτε εκ του πλήτου σου χιλιά και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εν γη». Πλήτος είναι η πλευρά του ανθρώπου. Τον άνθρωπο τον παρουσιάζει ο ψαλμωδός με δυο πλευρές. Εκ δεξιών και εκ στεγονίμων. Εδώ που λέγει «τεχείτε εκ του κλήτου σου χιλιά» είναι η αριστερά πλευρά, από εκεί που ο σατανάς σε το ψεύει με χίλιες χαΐτες. Και αν λέει ρίχνει ο σατανάς επάνω σου χίλιες χαΐτες εκ των αριστερών, σου ρίχνει 10.000 εκ των δεξιών. Εξήστε, λέγει, εκ του κλήτου σου χιλιά. Θα πέσουν χίλιες χαΐτες, λέγει, στο αριστερό σου μέρος. Και μοιριά εκ δεξιών σου. Και 10.000 θα σου ρίξει εκ των δεξιών. Προσέδε ου εγγύη. Εάν είσαι σωστός, δίκαιος, ταπεινός και είσαι υπό την χάρη του Κυρίου, θα εξωστρακιστούν αυτές οι χαΐτες. Γενικά του σατανά οι λογισμοί είναι βέλη πεπειρωμένα και χρειάζονται αντίδραση, αντοχή να μπορέσει να αντέξει ο άνθρωπος, είτε εξ αριστερών είναι είτε εξ δεξιών είναι. Θα ήθελα λοιπόν να μιλούσα κάτι για αυτούς τους εκ δεξιών λογισμούς, για τις 10.000 αυτές, τις οποίες δυστυχώς αυτές τα ηθιέ, οι περισσότεροι μας, δεν τις έχουμε ότι είναι εκ του πονηρού, τις έχουμε ότι είναι εκ του αγαθού. Οι μοναχοί οι οποίοι φοβούνται τον σατανά, πάντοτε και τον πιο ευγενή λογισμό τους τον θέτουν σε έγκριση του γέροντος. Έχω αυτόν τον λογισμό. Και ο διακριτικός και πεπειραμένος γέρον απαντά εάν είναι εκ του αγαθού ή αν είναι εκ του πονηρού. Ο άνθρωπος εύκολα φυλάσσεται από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν φυλάσσεται όμως από τις αιτίες που δημιουργούν τα θανάσιμα αμαρτήματα. Είναι οι λεπτομέρειες του Ευαγγελικού νόμου,
Εκεί είπε μη μητέψεις, εδώ μη δει το μάτι σου καν. Εκεί μη φωνεύσεις, εδώ μη θυμώσεις καν. Είναι οι αιτίες, είναι τα σπέρματα αυτά, οι εκλεξιών λογισμοί οι λεγόμενοι, τις οποίες δεν διακρίνει ο άνθρωπος. Ένας πατήρ της Εκκλησίας στους δεξιούς λογισμούς, με απλά λόγια, τους χαρακτηρίζει ως εξής. Ο διάβολος λέγει, υψεύροντας ότι πολλοί άνθρωποι δεν δέχονται την προσβολή των γυμνών και φανερών αμαρτιών, για τούτο αρχίζει μεν και τις πολεμεί από κάποια αίτια φαινόμενα καλά από το άλλο μέρος. Τελευταίων δε από εκείνους τους κρυμνίζει εις τα φανερός κακά. Φέρει από εκεί και τους φέρει μέσα. Γενικά ο δεξιός λογισμός είναι και αυτός εκ του σατανά και παρουσιάζει τον σατανά καμουφλαρισμένο. Δηλαδή, δια του λογισμού του δεξιού δεν βγαίνει έξω φανερά να πολεμήσει τον άνθρωπο, τον πολεμά εκ του αφανούς, από τη σκοπιά του μέσα σίγουρα. Βάζει ένα δέλεαρ, βάζει κάτι το θρησκευτικό, κάτι το καλό γύρω από το λογισμό αυτόν. Γι' αυτό είναι δύσκολα ο άνθρωπος να διακρίνει εάν ο λογισμός, η σκέψη του δηλαδή, είναι εκ του αγαθού, είναι εκ του πονηρού. Ποιος δηλαδή θα κερδίσει εκ της ενεργείας αυτής που μου βάζει στον λογισμό? Θα κερδίσει η ψυχή, θα χαρεί ο ουρανός ή θα κερδίσει ο σατανάς και θα λυπηθεί ο ουρανός? Αυτό είναι το θέμα του δεξιού αυτού λογισμού. Για να γράφει το Πνεύμα το Άγιον κατά αυτήν την έννοια, θα να πει ότι υπάρχουν δεξιοί λογισμοί και πολλοί έχουν πέσει από τους δεξιούς λογισμούς. Περισσότεροι μάλιστα έχουν πέσει από τους εκδεξιών λογισμούς παρά εκ τους εξεγονίμων. Θα μου επιτρέψετε να φέρω μια σειρά παραδείγματα λογισμών δεξιών, αυτών που δεν διακρίνονται ότι είναι λογισμοί κακοί, αλλά και μάλλον επιβάλλονται και ότι μάλλον έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται ένας πιστός παρά όπως σκέφτεται ο πιστός. Ας σκεφτούμε σε ένα γονιό μπροστά σήμερα που έχει ένα, δύο, τρία, ξέρω εγώ πόσα παιδιά του έδωσε ο Θεός ή θέλησε να κάνει. Είμαστε μέσα σε μια περίοδο νηστεία. Η νηστεία έχει σχέση και με τους γέροντας και με τους μικρούς και με τους δυνατούς και με τους αδυνάτους. Όλοι εν διακρίση πρέπει να μετέχουμε τη νηστεία, μετάσχουμε τη νηστεία. Διότι όταν υπάρχει η νηστεία στο τραπέζι, πάντοτε υπενθυμίζει το θείο, υπενθυμίζει την περίοδο, υπενθυμίζει το τι ετοιμάζεται, το τι διδάσκεται. Όταν φύγει και έρθει η Πασχαλιά, ξεχνιώνται τα πάντα. Σατανά λοιπόν μετέρχεται τα πάντα να φύγει η δυνατόν η νηστεία από το τραπέζι. Και πολλές φορές έρχεται και εκ των δεξιών. Έχει τώρα μια μητέρα, ένα μωρό, έτσι, ένα παιδί, έτσι, δυο, τριό χρονών, πέντε, έξι, εφτά. Μη τον μισέψεις. Μικρό παιδί είναι αυτό τώρα. Γιατί να μισέψεις αμαρτίες? Αυτός είναι λογισμός εκ των δεξιών. Αλλά το τι καταλαβαίνει αυτό τώρα και να τον μισέψεις? Κι αν του δώσεις ένα ποτήρι γάλα. Δεν μιλώ βέβαια για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη το γάλα αυτό. Και όχι μόνο το γάλα αλλά και το βούτυρο και το κρέας ακόμη. Δεν μιλώ για αυτά, τα ασθενή, δεν μιλώ για τα άλλα όμως που μπορούν, που έχουν την δύναμη, που έχουν παρακαταθήκη, που μπορούν και είναι ανάγκη δια της νηστείας να αγιαστούν, διότι είναι μεγάλη αρετή. Αρχή φασών των αρετών είναι η αρετή αυτή της νηστείας. Νηστεία αγρυπνία προσευχή ουράνια χαρίσματα λαβών. Από εκεί θα ξεκινήσει. Από την νηστεία, τη φιλία, τη γνώση, τη γλώσσα, των οφθαλμών, τη ακοή, γενικά την νηστεία των αισθήσεων και των ειδονών των σαρκικών θα ξεκινήσει.
Λοιπόν, πηγαίνει στη μητέρα που βλέπει τώρα το παιδί της, το σπλάχνο και λοιπά, σου λέει να μην αδυνατήσει. Ας είναι γερό, γιατί έχει παιδικές αρρώστιες. Άμα είναι γερό, θα είναι διαφορετικό. Όταν μεγαλώσει, πιστεύει. Τώρα δεν είναι. Αυτές είναι εκ των δεξιών. Τόσοι. Σαϊκέ εκ των δεξιών. Χρειάζεται διάκριση. Όχι. Αυτές είναι σκέψεις σαρκός. Είναι σκέψεις εκ των δεξιών. Το παιδί θα διακρίνει την ημέρα, διότι και γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Και γι' αυτό εσταυρώθη ο Χριστός. Και γι' αυτό επαραδόθη ο Χριστός. Και θα εκπαιδευτεί σιγά σιγά να μάθει. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να έχει τα δυνάμεις να ανθέξει σε αυτών των εκδεξιών λογισμών. Και αν δεν έχει τα δυνάμεις, τα φόντα, όπως τα λέγαμε, θα πέσει. Και πολλές μητέρες συλλαμβάνονται κατά σας αδιαφόρως των ημερών και τις ενθύμου του περιόδου με πασχαλινά τα παιδιά τους, γιατί τα βλέπουν σαν χρέας, τα βλέπουν σαν κιλά, τα ζυγίζουν ως βάρος, δεν τα βλέπουν ως πνευματικά πρόσωπα, ως όγκα του Θεού. Και ο Θεός γνωρίζει και έχει την δύναμη να βοηθήσει στον αγώνα τη μητέρα που κάνει. Βέβαια θα έρθουν και άλλοι, γιατί ο Σατανάς δεν είναι μόνος του, έχει και επιτελείο. Θα έρθει και η θεία, θα έρθει και ο θείος, θα έρθει και η νονά, θα έρθει και η γειτόνισσα η άπισος. Θα σου πει ότι είσαι τρελή, ότι είσαι κλιματίας που νηστεύεις ένα μωρό. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή που έχει προφητεύσει ο Μέγας Αντώνιος, ότι θα έρθει εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι θα μανώσει. Θα είναι τρελοί, θα έχουν τρελαθεί όλοι. Και αν κανένας δεν είναι τρελαθεί, θα του ρίχνουν οι άλλοι απάνω ότι είναι τρελός. Λοιπόν, χαρά στον άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με τον Χριστό και διακρίνει ότι αυτό που κάνει είναι σωστό και εκείνο που του υποδεικνύουν δεν είναι το σωστό και να ανθέξει, διότι μπόρα είναι. Και χρειάζεται δύναμη όχι να κρατήσεις τους από τα αριστερά λογισμούς, αλλά να κρατήσεις από τη δεξιά που είναι περισσότερο. Και πολλοί με το λουλούδι αυτό στο χέρι, ότι είναι μικρό, ότι δεν έχει ανάγκη, ότι δεν έχει πειρασμούς, εφόσον η νηστεία είναι για τους πειρασμούς της σαρκός και όλα αυτά τα πράγματα, το παιδί αυτό δεν μετέχει της πενθύμου περίοδου ή της εβδομάδος που είναι Τετάρτη και Παρασκευή ή των άλλων νηστείων, εφόσον θα πρέπει. Και ο Θεός έχει την δύναμη και την χάρη να το πλουτίσει, να το περιφρουρήσει και να το σοφίσει, να του δώσει σοφίαν, δεκαπλασίαν, όπως είχε δώσει στις πέδας της συντροφιάς του Δανιήλ, που σας έλεγα ένα βράδυ εδώ που μιλούσαμε περί νηστείας. Ένας λογισμός λοιπόν που υπάρχει στο σπίτι εκ μέρους των γονέων, οι οποίοι δεν διέπονται από Πνεύμα Θεού, αλλά ζυγίζουν με βιταμίνες και με θερμίδες και έχουν μια μεζούρα δικά τους που κανονίζουν αυτή η πόλη. Στη συνέχεια των σκέψεων αυτών επάνω στο γονιό είναι και το άλλο. Είναι το μη το πηγαίνει στο παιδί στην εκκλησία και μη το κοινωνεί συχνά. Δεν έχει αμαρτίες. Εφόσον η θεία κοινωνία είναι η στάθεση των αμαρτιών και ζωή των αιώνιων, το παιδί μη έχοντας αμαρτίες δεν έχει και την ανάγκη. Αν το Πάσχα για Βαβάρα σε παραδείγματι που είναι για τα μωρά, αν το Πάσχα του Αγίου Στελιανού που είναι για τα μωρά, το τοποθετεί μέσα σε ημερομηνίες και ενδύεται το επιχείρημά του, τη σαΐτα του αυτή που ρίχνει το δηλητήριο αυτό, με γραφικό λόγο. Αν είχαμε διαβάσει ποτέ το τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου και του Λουκά, εκεί που έδιδε και εξετάσεις του ο Κύριος μας ως άνθρωπος, θα βλέπαμε τον ίδιο ακριβώς με τις ίδιες σκέψεις. Τι του είπε του Χριστού μας? Κάθεσε και πεινάς, επιτρέπεται. Είπε ένα ηλίθιο ότι άρχι γένονται. Στενοχωρήθηκε ο Σατανάς εάν πεινάει ο Χριστός? Ποτέ λυκίζεται που νύσευε 40 μέρες και 40 νύχτες? Όχι. Ο σκοπός του άλλος ήταν. Κάνοντας αυτό το θαύμα θα έβλεπε αυτές
ή Υιός του Θεού. Και θα πάρει τα μέτρα του. Και δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό πνεύμα όν ήθελε να γίνει Θεός, να πάει παραπάνω ή να έρθει παρακάτω. Ο Θεός Θεός θα γίνει παρακάτω από αυτόν άνθρωπος, αυτό ήταν αδύνατο. Και είδατε τι τρόπο. Και ακόμη το λόγο του τον περισύλληξε αν ενθυμίστε με γραφικά επιχειρήματα. Είναι γραμμένο για σένα, του λέγει, ότι αν θυμίσεις κάτω θα ειδοποιήσει τους αγγέλους σου να σε αρπάξουν επί των χειρών, χειρών αρούς και μη προσκόψεις προλίγα τον πόλα σου. Θα έχετε διαβάσει αυτά, θα ενθυμίστε. Υπάρχουν στο Ευαγγέλιο. Αυτό το περισύλληγμα είναι σατανικό. Χριστός μας δεν ενέδωσε σε καμιά περίπτωση. Και σε μία περίπτωση που είπε ούτε πάτο μόνον δίδεται άνθρωπος, θα πρέπει να το πει και η μάνα και ο πατέρας το παιδί και στον εαυτό της, ότι ούτε πάτο μόνον δίδεται άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι φορμωμένος του σώματος του Θεού. Και στην άλλη περίπτωση να του πει, είπαγε πίσω μου σατανά, γέγραψε γάρ κλπ. Τον Θεό του προσυνήθηκε και αυτό μόνο λατρεύσει. Είναι λοιπόν ανάγκη ο άνθρωπος να προσέχει τι είναι αυτό και να προσέχει περισσότερο τους εκδεξιών λογισμούς, διότι ξέρετε αυτοί εμπεριέχουν ολιγοπιστία, να μην πω απιστία και φανώς χειρών. Και αυτοί οι λογισμοί και οι ενέργειες αυτές, παρότι είναι πτώσεις ανάθυμες, δεν έχουν φτάσει ποτέ εις εξομολόγηση. Μένουνε θαμένοι εκεί όλοι αυτοί οι λογισμοί. Δεν έχουν φτάσει σε εξομολόγηση. Αν ο νους πήγε κάπου ή έγινε μια πράξη αριστερά άλλη, αυτή φτάνει σε εξομολόγηση. Αυτοί οι εξομολογισμοί δεν φτάνουν. Θα πρέπει να γνωρίζει η διάστηση περιπτώσεων εν προκειμένου η μητέρα ότι το παιδί δεν το πηγαίνει ως αμαρτωλό με αμαρτωλές πράξεις λόγω της ηλικίας. Παρότι, όπως λέγουν οι πατέρες, από 5 ετών το παιδί πρέπει να εξομολογείται. Έχει αμαρτίες και πρέπει να εξομολογείται. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα τι κάνει. Διότι είτε το καταλάβει ο άνθρωπος που ελερώθη, είτε δεν το καταλάβει, δεν πάει να είναι λερωμένος και έχει ανάγκη να καθαρθεί. Ακριβώς τούτο γίνεται σε ισχυριστική του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι η θεία κοινωνία είναι για χρόνια πολλά και δεν είναι η τροφή της ψυχής και της παιδικής τροφής, της παιδικής ψυχής, έχει λάθος κάνει. Διότι γνωρίζουμε ότι η μητέρα γεννά και λαμβάνει το γεννηθέν και το φέρνει στο σκύθος και το τρέφει η ίδια μητέρα και γεννά και διατηρεί το γεννηθέν. Αυτό τούτο κάνει και η Εκκλησία. Και αναγεννά εν το βαπτίσμα και εν το ύδατι και διατηρεί εν τη θεία κοινωνία. Ο σκοπός του βαπτίσματος είναι να δοθεί ελευθέρα τούτο τυφήν στον άνθρωπο να έρχεται σε επαφή με τον Χριστό. Και όπως και η ανδρική ψυχή έχει ανάγκη στη στροφή, έτσι και η παιδική ψυχή έχει ανάγκη στη στροφή. Και όσο το παιδί τρέφεται περισσότερο με το σώμα και το αίμα του Χριστού, τόσο είναι ανθεκτικότερο στους πειρασμούς που κι αυτό κατά κάποιον τρόπο το βάλουν και το επηρεάζουν. Όμως ο λογισμός των εκδεξιών με την σκέψη ότι το παιδί δεν έχει αμαρτίες, είναι μεγάλο, το έχουμε μέσα σε δυσυδαιμόνες ημέρες, ορισμένες τακτές ημέρες για το καλό. Όχι η στροφή της ψυχής, όχι το νου τρέφει ξένος, όχι. Αλλά οι τακτές ημέρες σε συνδυασμό με τους Αγίους, ότι δίθεν της Αγίας Βαρβάρας ή της Αγίας Μαρίνης ή του Αγίου Στυλιανού, η Θεία Κοινωνία είναι κάτι παραπάνω από ότι. Πάντως η Θεία Κοινωνία είναι η υγεία, είτε Πάσχα είναι, ή οποιαδήποτε εορτή, ή απλώς μια καθημερινή. Αυτό τούτο το πνεύμα το Άγιον μεταβάλλει τον Άρτον και κατά τα μεγάλα εορτά, και κατά αυτό το Πάσχα, και κατά αυτή τη μεγάλη Πέμπτη ακόμη, και αυτό μεταβάλλει το σώμα και αίμα Χριστού σε μια απλή ημέρα. Είναι λοιπόν ο λογισμός λάθος. Είναι δε πολύ ικηρό αυτό επίσης το οποίο συναντούμε στα εκκλησίας.
βλέπουμε μητέρες με δυσιδαιμονία να έρχονται να κοινωνούν τα παιδιά και αυτές να μην κοινωνούν. Έχουνε λάθος. Κοινωνώ το παιδάκι μου. Βέβαια, το χρυσό μου, το μαργαριτάρι μου. Εκοινωνείς. Εσύ εκοινώνησες. Δεν εκοινώνησες. Έχει τη γνώμη τώρα ότι εκοινώνησε αυτό εφόσον εσύ δεν εκοινώνησε. Αυτό δεν ξέρει. Όπως όταν το βάφτισες έκανες μια σειρά ομολογίας για να καθαρθεί από το προβατορικό αμάρτημα και να είναι ένας μικρός άγιος, έτσι χρειάζεται και τώρα μία πίστη και μια προετοιμασία εκ μέρους του μητρός, εκ μέρους του πατρός. Αυτός θα το πάρει. Δεν θα κοινωνήσει μόνο ο αμνός, αλλά και το πρόβατο. Όχι το αρνί, αλλά και η προβατίνα. Δεν μπορείς εσύ κάποια στιγμή σκοτώνεις τα άλλα να πας αυτό να το κοινωνήσεις και ο Χριστός θα το κοινωνήσει. Είναι αμαρτία, είναι το αίμα που έχεις απάνω σου, που τρέχουν τα χέρια σου τα φόνικα, πόσο απαγορεύουν τον αγιασμό. Δεν παίρνει το καημένο αγιασμό και αυτό. Διότι με την πίστη τη δικά σου και με την προετοιμασία τη δικά σου θα λάβει αυτό. Είναι ο έμεσος αγιασμός στην περίπτωση αυτή. Που οι μητέρες και αυτό δεν το έχουν υπόψη. Κοινωνώ το παιδί μου. Καλό, βέβαια, καλό. Και δεν κάθεται να ακούσει καν το διευθόν. Το παίρνει αμέσως και φεύγει. Βέβαια, μην κουραστεί το μωρό. Κουραστεί. Φεύγει αμέσως. 5 λεπτά 10 να σταθεί να πει ένα ευχαριστώ. Αν είναι προσεκλημένη σε ένα σπίτι, θα καθίσει να πει ευχαριστώ, να χαιρετήσει, που του περιποιηθήκανε, που του κάναν τραπέζι κλπ. Εδώ παραθέτει ο Θεός το γιο του και κοινωνεί. Παραθέτει τράπεζα με μόσχο φοιτευτών και σηκώνεται και φεύγει. Πόσο βλέπει 10, 20, 30, 50, 100 μητέρες, στο τέλος δεν βλέπει. Μία, δύο βλέπει. Και άλλες 98 έστρε. Είχαν και το κουλούρι στην τσέπη έτοιμο, μήπως το κανακάρι πάθει τίποτα. Του γελάει ο Σατανάς στην περίπτωση αυτή. Έτυχα σε ιδιωτική λειτουργία. Μία κυρία είχε για την αρρώστια του παιδιού του λειτουργία και προσκύνημα. Και το έφερε και το κοινώνησε. Και ο ιερέας έκανε τα υπόλοιπα, να πει μέσα, να πει είδω με το πώς το αληθινόν κλπ. Την έχασα, πού είναι, και όπως είχε αφήσει τη βλέπω πίσω στο παγκάρι και είχε ανοίξει ένα μπολ και είχε αυγό και το είχε σπάσει και το έδινε. Πώς θα δυνατήσει ο Κανακάρης, ο οποίος σε δύο λεπτά, τρία θα τελείωνε η λειτουργία. Τόσο άγνοια. Αλλά ο εκδεξιών λογισμός, ότι το παιδί έφυγε από την ώρα του και δεν θα πάρει το αυγό του και δεν θα πάρει το αυτό του, έκανε αυτό που έκανε. Την ασέβεια αυτή. Δεν περίμενε να ακούσει το διευθόν. Δεν περίμενε να ευχαριστήσει. Και ο άνθρωπος μειώνει εκείνο το οποίο θα έπαιρνε. Αυτά είναι πράγματα που σας λέγω, τα οποία τα ρίχνει ο άλλος, ο αντικείμενος, κατά τέτοια έννοια μέσα στον άνθρωπο, που είναι δόγμα, είναι αδύνατο να του πει το άλλο ότι δεν είναι έτσι. Και χρειάζεται μεγάλη πάλι και να γνωρίσει πολύ ο άνθρωπος πώς έχουν τα θέματα για να αγωνιστεί. Ακόμη ένας δεξιός λογισμός στους γονούς είναι ότι το περιβάλλον, ο χώρος της εκκλησίας είναι μεμολυσμένος και δεν είναι για μωρά. Το μωρό πρέπει να φυλαχθεί, να προσέχει, να μην πηγαίνει μέσα στα χνότα των άλλων κλπ. Και είναι και δυνατόν το μωρό να μην κοινωνεί και με αυτή τη λαβίδα που κοινωνεί τόσος άλλος κόσμος. Ή αν κοινωνήσει να πάει πρώτο να κοινωνήσει. Και θα έχετε δει διακονισμούς εκεί στην εκκλησία, τι είναι τρόπο οι μανάδες φροντίζουν να πάνε πρώτο το δικό του. Όλα αυτά είναι του σατανά δουλειές. Αν είναι δυνατόν να μην γίνει τίποτα καλό, να μην γίνει τίποτα σωστό. Μπορεί να το πάει το παιδί σε μια εορτή σκύλων η μάνα. Έχουν γενέθλια σκύλων. Μπορεί να το πάει σε εορτή σκύλων η μάνα το παιδί. Δεν το πάει στην εκκλησία όμως γιατί μυρίζουν τα χνότα των άλλων. Είναι ο χώρος μεμολυσμένος. Μπορεί να το πάει στο Σινεάκ, να το πάει σε τόσους άλλους χώρους και πόσες άλλες παιδικές εορτές που έχουν φίλοι, που έχουν παιδιά άλλα κλπ. Να μην το πάει όμως στην εκκλησία. Εκεί επιτρέπει ο Σατανάς. Εδώ δεν επιτρέπει ο Σατανάς. Αυτό δεν το αναφορικό με το να μολυνθεί το μωρό και δεν θα πρέπει το μωρό να κοινωνεί με τη λαβίδα που κοινωνεί ο μεγάλος, έχει μεγάλη πράξη κάνει. Και έχει δημιουργήσει πείσματα και πολλά παιδιά μένουν μακριά γιατί δεν πληρούν αυτούς τους όρους κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πράτω με την ευκαιρία να σας πω ότι δια της Αγίας Λαβίδος δεν μεταδίδεται κανένα μικρόβιο. Από τις πρακτηθικές απεδείχθη
ότι ο λιγοτέρα νησιμότη και η περισσότερα μακροβιώτη υπάρχει στον Κύρο. Οι οποίοι, διότι καταλύουν το ποτήριο από τα στόματα όλων, πάση φύσεως ασθενών, και αυτών που βρίσκονται στον αντιλεπτικό σταθμό, και αυτοί που βρίσκονται στα αντικαρκυνικού σταθμού, και αυτοί που βρίσκονται σε σανατόρια, καταλύουν το ποτήριο νιερού. Ουδέποτε έπαθαν τίποτα όμως. Αυτά είναι πολιτικά. Ενθυμούμε μία περίπτωση ενός ιατρού, σας λέγω η υπόθεση τώρα 12-13 ετών, όταν μιλούσα στη Σωτηρία. Ένας ιατρός επίστευε απόλυτα, ακραδάντος όπως θα λέγαμε, ότι ο ιερέας το σύνει το Άγιο Ποτήριο εκ των υστέρων, ότι δεν το καταλύει. Και εφόσον δεν εκκλησιάζεται το ποτέ, ήρθε από σκοπού στην εκκλησία για να συλλάβει επ' αυτοφόρο τον ιερέα για να αποδείξει το άλλο. Και εκάθισε, όσον όλοι σχεδόν έφυγαν, αυτός εκάθισε στο δεξιό αναλόγιο και έβλεπε πλαγίω τον ιερέα τι κάνει στην πρόθεση. Και όταν είδε ότι ο ιερέας άρχισε κουταλές να τρώει και να ρίχνει κρασί και να πλένει και να το γυρίζει και να ρίχνει νερό και να πλένει κουνάει και να το γυρίζει και να το καθαρίζει, τρομοκρατήσει. Και πήγε και του έπεσε στα πόδια και του ζήτησε συγγνώμη. Και εκτομολογήθη και ομολόγησε γιατί είχε πάει στην εκκλησία την ημέρα εκείνη και τι είδε. Ήταν αδύνατον, λέει, λόγω της επιστήμης μου να πιστέψω εγώ ποτέ ότι εσύ κατέληξε στο ποτήριο έπειτα από τέτοιους σημαντικούς που επικοινώνησε. Διότι όπως ξέρετε, κάθε φορά έρχεται ξανά. Ένας που κοινωνεί ξαναμπαίνει το ποτήρι, η λαβίδα μέσα και ξαναβγαίνει. Δεν υπάρχουν μικρόβια στο Θεό. Σε εμάς υπάρχουν. Στο Θεό δεν υπάρχουν. Φιλενάδε θα είναι εφηνημένοι και από άλλες τριχυλίες. Παρότι είναι τα αποτυπώματα επάνω ή τον φίλο του. Το άλλο ποτήριο το φοβάσαι, το Χριστό δεν τον φίλει. Βάσε με τη μεταδόση μικρόβια. Πολλές μητέρες λοιπόν κρατάνε τα παιδιά τους μακριά από τον χώρο των μεμολυσμένων και από τα μέσα που υπάρχει εκδοχή να μεταδώσουν μικρόβια. Είναι λογισμοί όμορφοι, γαρνισμένοι, διπλωμένοι εκ μέρους του σατανά ώστε να μην προσέλθει το μικρό και να στερηθεί του ποτηρίου τη ζωή. Άλλοι επίσης λέγουν όταν θα μεγαλώσει άλλος λογισμός. Να πάει μόνο του. Θα κανονίσει αυτό. Γιατί να του επιβάλλω εγώ. Αυτό έχει και αίρεση μέσα. Δεν είναι απλώς ένας λογισμός ενός ορθοδόξου ουχή καλός τοποθετημένου. Αλλά αυτό έχει και αίρεση μέσα. Ότι πρέπει να ομολογήσει. Εάν δεν ομολογήσει δεν έχει καμία ωφέλεια. Δεν είναι έτσι, διότι πολλά πράγματα, αν παραδείγματι πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία, θα ακούσουμε ότι ο Χριστός μας εθεράπευσε φυσικό και σωματικό έναν ποτέ παράλυτο, τον οποίο κατελήβασαν από την οροφή. «Ιδόν συμφίσιν αυτόν, είπε τέκνον αφιοντές αμαρτίες». Άλλοι πιστεύουν και άλλοι λαμβάνουν. Προσέρχεται η Χαναναία, ελέη φαίνε η Εδαβή και το δαιμονισμένο κορίτσι στο σπίτι γίνεται καλά. Άλλος προσέρχεται και άλλος λαμβάνει. Και στην περίπτωση λοιπόν αυτή δεν είναι αλήθεια. Ναι μεν όταν μεγαλώσει, ναι μεν όταν θα θέλει τότε να μην δεχτεί, θα μπορεί να μην δεχτεί ή να κρατήσει αυτό που του έδωσαν. Σήμερα όμως εμείς έχουμε υποχρέωση να το πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να το κοινωνούμε, να το τρέφουμε μέχρι που να λογικευτεί, να κρατήσει ή να μην κρατήσει. Ελεύθερη είναι. Πόσοι δεν έγιναν όχι απλώς άθεοι, όχι άπιστοι, αλλά και αιρετικοί ακόμη. Εν γνώση επέταξαν το βάπτισμά τους και κάνουμε μια ζωή διαφορετική. Δεν σε δεσμεύει κανένα. Όμως ο γονέας είναι υποχρεωμένος
να επιμείνει εκεί επάνω, γιατί γίνει μια συνήθεια, αγαθή συνήθεια, ωφέλιμο συνήθεια. Και ο λογισμός πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται σήμερα, μωρό είναι ακόμη, άμα μεγαλώσει και τα πιάσω, είναι λογισμός του άλλου που βάλει για να στερήσει τον αγιασμό από αυτό το μωρό, από αυτό το παιδί. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις απάνω στην ίδια αυτή σκέψη. Βλέπουμε πολλές μάλιστα γιαγιές και μητέρες να φέρουν παιδιά στην εκκλησία. Αν παραδεχτούμε σε όραση μόνο, μου έτυχε αυτή η περίπτωση. Πήρα μία γιαγιά και έφερε δύο κοριτσάκια εγγονάκια τη να τα κοινωνήσει. Τα έφερε με ανδρικά πανταλόνια. Λέω, γιαγιά μου, γιατί εσύ που είσαι τόσο πιστή καθημερινή στην εκκλησία, δεν αντέδρασε στο σημείο αυτό να πει στη μητέρα, τουλάχιστον σήμερα που πάμε στην εκκλησία, ας ξέρουν τα παιδάκια το φόρεμά τους, το γυναικείο. Τι μου είπε, ξέρετε, είναι χειμών, κύριε Παναγόπουλε, και κρυώνει ο άνθρωπος από τα πόδια, πρώτη φορά άκουσα γρήπη και πνευμονία στα πόδια. Εσείς είχατε, λέγω, τέτοια, θα φορούσε τέτοια. Είναι ο δεξιός λογισμός αυτός. Και βράτω με ακόμη σε ευκαιρία να σας πω, προσέξτε το αν και σας θα συμβαίνει ή συμβουλέστε το με όμορφο τρόπο πιστικό, ότι δεν συγχωρούνται αυτά από το Θεό, όσο και αν η μόδα, όσο και αν ο κόσμος, όσο και αν ο εφευρέτης σατανάς έκαμε την αλλαγή αυτή. Ο Θεός δεν ενδίδει και δεν ευλογεί. Μακροθυμεί, περιμένει επιστροφή, όμως δεν ευλογεί. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος για όλα προσέχει να είναι συνεπής κατευθυντής με τον κόσμο και γενικά στην περιφορά του. Έχουμε κυρίες οι οποίες έχουν 10 είδη φορεμάτων για τις ανάλογες ώρες του 24ωρου, τα αναλόγους επισκέψεις, τελετάς και ούτω καθεξής. Όπως και εμείς οι κύριοι. Αλλιώς τελειώμεθα προκειμένου να πάμε σε ένα πέμπτος, αλλιώς να πάμε σε ένα γάμο, σε μια χαρά, αλλιώς να πάμε στο κυνήγι, αλλιώς να πάμε στο μπάνιο, αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς. Οι γέντες βέβαια έχουν του περιπάτου, της αγοράς, τις επισκέψεις, πώς θα δεχτούν, χίλια δυο πράγματα. Τις εκκλησίες όμως δεν έχουν. Αυτό είναι λάθος σατανικό, όχι ανθρώπινο λάθος. Ομιλούν πολλοί περί παπικής εκκλησίας. Εγώ δεν πιστεύω σε παπική εκκλησία, γιατί εκκλησία είναι μία. Εν τούτης όμως η Ορθόδοξη. Εν τούτης όμως εκεί δεν θα μπει η γυναίκα μέσα με πανταλόνι. Δεν θα μπει η γυναίκα μέσα εκεί χωρίς να είναι σκεπασμένη στο κεφάλι, να μας δείξει το μαλλί της, που κάθονταν μέχρι τις 2 η ώρα στο κομμωτήριο της νύχτας και έκαμε ανάσταση στο κομμωτήριο. Δεν θα μπει μέσα. Θα μπει και καλυμμένη και θα μπει ο γυναίκα. Γιατί εσύ το επιτρέπω σατανά και γίνεται αυτό. Δικό σου είναι, δεν είναι τίποτα το σοβαρό και να μπει εκεί πέρα μέσα. Εδώ είναι το σοβαρό όμως και θέλει να το μολύνει. Γι' αυτό ακριβώς τον βάζει να αδιαφορεί. Και βλέπετε ό,τι βλέπετε. Και η οργή είναι κοντά. Μέσα και κοντά. Μέσα έχει εκδηλωθεί. Και έξω τώρα. Υπολείπεται να εκδηλωθεί. Και θα εκδηλωθεί κι αλίμονο από τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν έξω. Όχι σύμφωνοι με αυτό που λέγει ο Θεός, αλλά με αυτό που λέγει ο κόσμος. Είναι λοιπόν μια στιγμή που πρέπει τουλάχιστον για τον τύπο δείχνει έναν μικρό σεβασμό ότι λογαριάζω σε ποιον μπροστά πηγαίνω. Θα πάει λοιπόν με υπολογισμό και δεν θα φοβηθεί ότι θα κρυώσει, διότι δεν κρυώνει ποτέ από τα πόδια. Δεν πρέπει λοιπόν να συγκαταβαίνει στο σημείο αυτό, έστω και αν πει δύο λόγια με την κόρη. Είναι υποχρεωμένη να αναφύρει από την πείρα τη και να παρουσιάσει όλα αυτά τα πράγματα και να υπενθυμίσει τη μοντέρνα κόρη ότι ο Χριστός δεν εκβιάζεται, ούτε η Παναγία υποχρεώνεται. Ότι τις έχουμε ανάγκη, δεν μας έχουν ανάγκη. Και αν πιστεύεις αυτά τα παιδάκια σου που έχεις, τα αγγελούδια που σου δώσε ο Θεός,
θα πρέπει να έχουν χάρη και να τάζει να τα χαίρεσαι, να τα πας σωστά όπως αυτοί τα θέλουν και όχι όπως ο κόσμος του υποδεικνύει. Επάνω σε αυτές τις σκέψεις υπάρχουν και άλλοι λεξιλογισμοί. Είναι στους γονείς οι οποίοι θεωρούν απαραίτητο μια φορά τη βδομάδα, και μάλιστα οι άνθρωποι των πόλεων, να βγάλουν τα παιδιά τους στην εξοχή. Δεν μπορώ, βλέπεις, να τα πάω άλλη μέρα. Θα πάμε την Κυριακή, θα πάμε μια εκδρομή. Έχουμε το αυτοκίνητό μας και παραδείγματι, θα πάμε μια εκδρομή. Να πάρουν τα παιδιά. Πότε θα πάρουν αέρα. Βλέπετε λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Και βγαίνει για οξυγόνο, υλικό, η βάρος του πνευματικού οξυγόνου. Έχει γνώμη ότι η εκκλησία είναι δευτερεύοντη. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να πεθάνει μέσα στην εκκλησία παρά έξω εκεί. Καλύτερα να του λείψει οξυγόνο υλικό παρά πνευματικό. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει αναπνευσέων. Προτιμότερο λέει Θεό μάλλον παρά ανθρώπους. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να στερηθεί την αναπνοή παρά να στερηθεί το Χριστό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον ορισμό που δίνει. Διότι όμως ο δεξιός αυτός λογισμός, πολλές οικογένειες της θεσικών αρματώνονται μικροί και μεγάλοι και ξεκινούν. Φεύγουν από την κοινωνία που υπάρχει εκκλησία. Αν υπήρχε ένα συνδυασμό έξω εκεί να διατεθεί μία ώρα στο χωριό που πάμε, στην Κομόπολη που πάμε, στην επαρχιακή πόλη που πάμε, συνδυασμό εκκλησιασμού και έπειτα να απολαύσουμε και την φύση, στην θάλασσα, το βουνό, δεν είχε κανείς να πει τίποτα. Παρότι και είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα μου πείτε. Διότι από την ώρα που θα χτυπήσει η καμπάνα, εσύ δεν μπορείς να ταξιδεύεις. Είναι εις βάρος σου από την ώρα που ο ιερέας θα χτυπήσει την καμπάνα. Από την ώρα που χτυπάει η καμπάνα είναι το τάλαντο του Νόε που χτυπάει να εισέλθουν τα θηρία εις την Κιβωτό. Και εγώ δεν ξέρω τι ώρα θα ασφαλίσει αυτή την Κιβωτό ο Θεός και αν έχει την υπομονή να περιμένει και τους τελευταίους. Αν μπορεί να γίνει κανένας άλλος συνδυασμός, ο συνδυασμός θα ήταν να κάνω την εκδρομή μου μετά την Θεία Λειτουργία. Να πει το διευθόν ο Παπάς, να σταματήσει η Εκκλησία, να αποσυρθούν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι από τη γη που ήρθαν να γιάσουν τους πιστούς, να ανέβουν στον ουρανό και να πάρω την ευλογία και να πάω. Αυτό ναι. Αυτό άλλωστε το δείχνει και η συμπεριφορά του Πέτρου όταν διόλυσης νυχτός, εφταρέψαμε λέει διόλυσης νυχτός και πιάσαμε ουδέν. Επί το ρηματίσου χαλάσω το δίκτυο. Χωρίς Χριστό κόπτει χαμένη. Με Χριστό και ευλογία Χριστού μετά το κήρυγμα που ήκουσε στη βάρκα ο Πέτρος, δυο καηγευτάρια και ακατάλληλον ώρα. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουν οι γονείς και να φροντίζουν να οικονομούν τα πράγματα κατά τέτοια έννοια. Δεν λέγω να στερήσουν την οικογένεια ούτε τον εαυτό του, τον εαυτό των φυσικών αυτών αναγκών. Είναι απαραίτητες για την ανδρογόνηση του σώματος. Όμως όχι εις βάρος του πνεύματος, ουδέποτε. Και υπάρχουν παιδιά που το καλοκαίρι δεν εκκλησιάσαν καθόλου εξαιτίας αυτών των εκδρομών και των εξοχών. Εάν λέγω γίνεται συνδυασμός, αυτός είναι ο ευλογημένος. Εάν δεν γίνεται συνδυασμός, είναι κατηραμένος ο τρόπος αυτός ο οποίος ενεργείται και είναι καθαρά σκέψης και λογισμός εκ των δεξιών δίθεν να προλάβω και να αποσυσκέψω οξυγόνο. Κατά την στιγμή αυτό είναι εις βάρος της ψυχής, όπως σας είπα γρηγορότερα. Τώρα, στην περίπτωση ακόμη εδώ έχουμε περιπτώσεις εκ δεξιών που πίπτουν επίσης οι γονείς. Είναι ότι πολλές φορές εξαιτίας των αναγκών και των υποχρεώσεων προς τα παιδιά που έφεραν εις τον κόσμο ή που μένουν να φέρουν, κάνουν αβαρίες ηθικές. Σέβδονται, κλέπτουν, χίλια δύο πράγματα.
με την σκέψη ότι υπάρχουν ανάγκες. Δεν έχω καμία αντίρρηση στις ανάγκες. Στον τρόπο όμως της εξευρέσεως των αναγκών, εκεί τολμώ να διαφωνήσω. Είναι και αυτό χάθη. Υπάρχει ένα βιβλίο που σας έλεγα ένα άλλο βράδυ, το οποίο αποδίδεται σε έναν Όσιο Παρθένιον Χίον. Κυκλοφορεί κατά αυτά. Εκεί μέσα αναφέρεται το εξής, ότι ένας επίτροπος της Εκκλησίας έκλεπτε χρήματα από την Εκκλησία με την σκέψη να βοηθήσει ένα μωρό. Έκανε διάκριση με το δεξιό σατανικό λογισμό ότι η κλοπή αυτή δικαιολογείται προκειμένου να αναστήσω ένα παιδί. Και ο Όσιος του είπε ότι είναι κατηραμένη αυτή η ενέργεια και ο Θεός δεν δέχεται αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός έχει την δύναμη να θρέψει τον άνθρωπο, αρκεί να υπάρχει πίστη. Το παιδί δε αυτό το είχε στην αγκαλιά του εκεί την ώρα που εδέχεται τη συμβουλή εκ μέρους του Οσίου. Τα χρήματα δε που είχε κλέψει από το παγκάρι, από την εκκλησία, τα είχε μέσα στη ζεπούλα του παιδιού, που να μην μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος ποτέ να ερευνήσει το παιδί σε στιγμή που θα γινόταν μια έρευνα για να αποκαλυφθεί η κλοπή. Και τι λέτε ότι έγινε? Όταν του είπε ότι η οργή του Θεού είναι επάνω του, το παιδί επέθανε στην αγκαλιά του, την ίδια ώρα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, πώς το σκέφτεστε, πώς το φαντάζεστε. Είναι κάτι λεπτομέρειες που εάν ο άνθρωπος καθίσει να εξετάσει το βίο του, θα βρει ότι είναι γεμάτος από τέτοιες δεξιές πτώσεις, τις οποίες ποτέ δεν έχει φέρει στην επιφάνεια. Ποτέ δεν έχει παρουσιάσει στην επιφάνεια. Ορισμένοι μάλιστα ευρέθηκαν και ψεύστε προκειμένου να πάρουν ορισμένα πράγματα, να πάρουν στο σπίτι, να πάρουν ένα ψυγείο για τα παιδιά, να πάρουν κάτι για τα παιδιά, να χρεωθούν τούτο για τα παιδιά κλπ. Και βρίσκονται έτσι ψεύστε, βρίσκονται να ψευδορκήσουν, βρίσκονται να γίνουν αν όχι μεγάλοι, μικροί απατεώνες. Και τούτο γιατί με το μεγάλο βέβαια το παιδί, μα είναι δικό σου, όσα χρήματα και αν έχεις, θα μπορέσεις να το εξασφαλίσεις, θα μπορέσεις, δεν θα μπορέσεις. Θα πρέπει λοιπόν η πρόνοια να είναι εις τον Θεό. Ο άνθρωπος για να μπορέσει να καθοδηγηθεί σωστά για το μέλλον, θα πρέπει να αντλεί επιχειρήματα από το παρελθόν. Παρόν δεν υπάρχει, από το παρελθόν. Αν εμείς, σε παραδείγμα, εξετάζαμε τον εαυτό μας, από πού προερχόμαστε, πώς οι γονείς μας μας ανέστησαν, όχι μας εμεγάλωσαν, μας ανέστησαν, κοινή τρόπο, με τι πενιχρά μέσα κλπ. Και τι μας έβλαψε αυτό που στερήσουμε, που σήμερα το έχουν οι θυσμονίνοι δικοί μας, θα βλέπαμε ότι σαν να μην έχουμε δίκιο. Το κρύβει μία ημέρα όταν έμαθα το εξής και ήταν μάλιστα πολύ γνωστό. Άκουσα ένα φίλο μου, ο οποίος δεν είχε και μεγάλα δυνάμεις, ότι πήρε ένα αυτοκίνητο. Και λέω, γιατί το πήρε το αυτοκίνητο? Μα μου λέει, σήμερα όπως έχει γίνει η πόλη, αν θέλεις να έχεις οικογένεια, θα πρέπει να πάρεις ένα αυτοκίνητο, να έχεις ένα αυτοκίνητο δικό σου. Να μπορεί να κινηθεί. Να πας σε ένα μοναστήρι. Να πας σε μια ακρογιαλιά. Να μην πας μαζί με τον κόσμο τον άλλον, να πας λίγο πιο πέρα. Θα γυρνωθεί η γυναίκα σου. Το κορίτσι σου να κάνει ένα πάνω. Είναι αγαθόν. Δεν μπορεί να μου πεις, μου λέει. Τι λέω εγώ? Κάποτε του λέω, άκουσα έναν Εβραίο. Και έμαθα ότι οι Εβραίοι δεν έχουν αυτοκίνητα δικά τους. Παρότι κρατάνε όλο το χρήμα στο χέρι τους, κανένας Εβραίος δεν έχει αυτοκίνητο δικό του. Όλοι ενοικιάζουν, έχουν ταξί, κοντό το εκεί πέρα που πληρώνουν, δεν ξέρω πόσα πληρώνουν.
Από οικονομική πλευρά σου λέω δεν σε συμφέρει. Αλλά μην γίνει το του λέω, αν πας κανένα ζημιά, τι θα γίνει. Φυλάει ο Θεός μου λέει. Μετά δύο ημέρες εξεκλήρισε. Δεν έμεινε κανένα. Δεν βρήκανε τίποτα. Ούτε αυτόν. Ούτε τη γυναίκα του, ούτε τρία παιδιά. Δύο ημέρες είπε η βασιλεία του. Θα πει κανείς τώρα, τι να κάνουμε. Άκουσα να σου πω. Εάν δεν είναι ως εργαλείο, αλλά ως ανακούφιση ή δεν ξέρω τι, φυλάξου όσο μπορείς. Μην εμετριάζον. Μην παρασύρεσαι από τον δεξιό λογισμό ότι θα πας στο ακρογιάζι και θα φυλάξει τη γυναίκα σου που λέει να ζητούν τη γραμμή σου σε άλλη. Ή θα πας στο μοναστήρι κλπ. Ναι, αλλά για βάλε και το άλλο στη μέση. Αν δεν κληρήσεις, ποιο δικαίωμα. Εσύ και εγώ μπορούμε να έχουμε δικαίωμα να πετάξουμε τα μυαλά μας. Εφάγαμε το ψωμί μας όπως τα λέγαμε. Αυτά τα μωρά τι σου φταίνει. Και αν ξέρει η κοινωνία από έναν εφευρέτη, αν από έναν μεγάλο άλλο άνθρωπο, αν ξέρει από έναν άγιο, με ποιο δικαίωμα. Είναι κάτι πράγματα που τον άνθρωπο τον προβληματίζουν. Αλλά εμείς δεν θα αφήσαμε ποτέ να σκεφτούμε. Αυτός ο λογισμός είναι εξ αγαθού. Τον έφυγα κάτω. Ερώτησα το Θεό. Ενίσχυσα. Έκανα να την κάνω αυτή την προσπάθεια. Να κάνω αυτή την αγορά. Να πάρω αυτό το ακίνητο. Να κάνω αυτό το ταξίδι. Το κάνω για το καλό της οικογενείας. Το κάνω για το καλό των παιδιών. Για να τα στερεώσω, να τα τακτοποιήσω. Αλλά όμως αυτός εγκρίνει. Εγκρίνει αυτός. Υπογράφει αυτός. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και πολλοί έχουν πικραθεί εκ των υστέρων. Έχουν πάθει μεγάλα τραπάτα, έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Αλλά δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και να μιλήσουν ενώπιος ενωπίου, όπως λέγει ο Δαβίδ. Μιλούσε προσωπικά με τον Θεό. Γιατί όταν ο άνθρωπος καθίσει και μιλήσει προσωπικά με τον εαυτό του, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και όπου τον συλλαμβάνει να τον ανακαλεί, τα πράγματα θα αλλάξουν και θα προλάβει πολλές περιπτώσεις που υπήρχε εκδοχή να πέσει. Λέγω λοιπόν απάνω στις σκέψεις αυτές που είναι πλήθος όσες μέσα σε αυτή τη μεγάλη περίοδο θα πρέπει ο άνθρωπος να συζητήσει λίγο με τον εαυτό του. Όλα αυτά διδάσκονται από τα προπάρια, από τους ψαλμούς, από τις ευχές της μεγάλης αυτής λεγόμενης τεσσαρακοστής και περίοδου. Είδατε, είχαμε μιλήσει γι' αυτό, θα σας πω τώρα, έναν ωραίο άλλο μικρό ύμνο που έχει «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργία, φιλαρχία, αργολογία». Μήμηνος, πνεύμα δε, υπομονή, ταπεινοφροσύνη, αγάπη, χάρη φαίνει το σεδούλο. Να βλέπω, λέει, τα δικά μου πτέσματα και να μην κατακρίνω τον αδελφό μου. Λίγα λόγια. Με πολύ ζημί, με πολύ περιεχόμενο. Ποιος θα κοίταξε, ποιος θα πρόσεξε. Όλοι συζητούμε και κλασμυρίζουμε ότι μας έπεσε βαριά η νηστεία. Όλοι πενθοφορούμε αν νηστεύουμε κλπ. Αυτές οι λεπτομέρειες που έχουν σχέση με τις εκδοχές των που μένουν σουβάλια επάνω στις ψυχές μας, δεν τις προσέχουμε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τις προσέξουμε. Υπάρχουν άλλοι επίσης άνθρωποι, γονείς επίσης, οι οποίοι αγοράζουν λαχεία για τα παιδιά. Βέβαια, παίρνουν λαχεία για τα παιδιά. Μα λαχείο, καλέ μου, είναι το ίδιο το παιδί. Εάν βγει καλό, είναι λαχείο κερδισμένο. Και αν βγει κακό, είναι λαχείο αποτυχημένο. Μα απαγορεύεται, θα πει κανείς. Γιατί είναι πολύ των χριστιανών. Διότι αν οι χριστιανοί δεν αγόραζαν λαχεία και δεν έπαιζαν τα προπό και τα διάφτα, εδώ υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα και ξοδεύονται δισεκατομμύρια δραχμές. Όχι. Αλλά θα γινόσατε άλλα πράγματα αγαθά. Να μου πείτε, πού το στηρίζω αυτό. Υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό είναι ένα τυχερό παιχνίδι. Αν έχει τύχη, πάρε ένα τυχερό, η τύχη σου είναι βουνό και φέρ' τα γύρω. Η τύχη του πιστού, του πραγματικού, είναι ο Χριστός. Να γνωριστεί με τον Χριστό. Ο έχων των Χριστών έχει τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, όσα του χρειάζονται.
γιατί πολλά δεν μας χρειάζονται. Πολλοί έθεσαν τη ζωή τους σε ναυάγια, διότι θέλησαν να πάρουν μαζί τους ό,τι χρυσίων και ό,τι άργυρων είχαν και κατεποτίστηκαν. Δεν πήραν τα απαραίτητα, ένα ρούχο και να πηδήσουν στη θάλασσα, ένα σανίδι και να πηδήσουν στη θάλασσα, να σώσουν τη ζωή τους. Δεν πιστεύουν ότι εδώ ευρισκόμαστε σε ναυάγιο, και στο ναυάγιο ό,τι περισσότερο. Δεν πιστεύουν ότι εδώ υπάρχει πυρκαγιά και στην πυρκαγιά ό,τι τόσο είναι να τα να βγεις μέσα έστω και καψαλισμένος από εκεί, αλλά να γλιτώσεις από την πυρκαγιά. Όλα αυτά τα οποία επισορεύομαι με τους δεξιούς λογισμούς της ικανοποιήσεως και της ανακουφίσεως δίθεν να κάνουμε τη ζωή μας και τα διάστα κάπως ανεδοτέρα, εμείς περάσαμε άσχημα να ζήσουν τα παιδιά μας καλύτερα. Αυτά είναι εκ των δεξιών. Είναι πτώσεις 10.000 εκ των δεξιών. Δεν είναι οι σωστές σκέψεις αυτές οι οποίες θα πρέπει να συνέχουν τον άνθρωπο και να οδηγούν τον άνθρωπο. Μέσα δε στις σκέψεις αυτές υπάρχει και ο δεξιός άλλος λογισμός που έχει πολλά κακά επιφέρει στην ανθρωπότητα και στο άτομο. Λίγα παιδιά να τα μορφώσεις, να μπορέσεις να του δώσεις τα απαραίτητα. Τι να τα κάνεις να τα φέρεις πολλά και να είσαι δυστυχισμένα. Ενδιαφέρεται ο διάβολος. Ποιος είναι ο Θεός? Δεν μπορεί πλέον τα παιδιά σου. Όταν κατέβηκε η οικογένεια του Ιακώβ στην Αίγυπτο, ήταν 70 πρόσωπα. Έχει τη γνώμη ότι δεν μπορεί ο Θεός. Αν εμείς θελήσουμε τη ζωή, θερήσουμε το φως εξαιτίας του λογισμού αυτού ότι εμείς είμαστε φιλανθρωπότεροι του φιλανθρώπου και δυνατότεροι του παντοδυνάμου και δεν εφέρουμε παιδιά όσα μας δώσει ο Θεός στον κόσμο και θερήσουμε το είναι αυτών των προσώπων και όχι του προσωρινού είναι αλλά της αιωνιότητος ότι εμείς πράξαμε καλό και έχουμε τη γνώμη και ότι αυτό είναι το σωστό, ότι έχουμε ένα Θεό που τα μπορούσε μια φορά και δεν τα μπορεί τώρα. Πόσοι άνθρωποι δεν φέρουν παιδιά όσα τους δώσει ο Θεός της το είναι, με μετερχόμενοι χίλιοι δυο παρανόμους τρόπους και αντιγυνούς πολλάκι και στεφανώνονται πολλάκι και με θάνατον ακόμη χάνεται η μητέρα εκτός του μικρού. Πόσοι, οι οποίοι εδέχτησαν αυτών των εκδεξιών λογισμών. Έκανε ο πατέρας μου 10 παιδιά, ξέρει τι υποφέραμε. Θα κάνω δύο παιδιά και θα τους δώσω. Τι θα τους δώσει? Θα τους δώσει αυτοκίνητο που ο πατέρας του είχε δώσει γάιδαρα σε ένα και πήγαινε ασφαλισμένος. Για να πάει να τους μαζέψει από το δέλτα του Παλίρου κάτω από κάνα σκύλο επάνω. Τι θα του δώσει εσύ παραπάνω? Θα το μάθει να λέει το ευχαριστώ μερσί και το συγγνώμη παρντών. Θα το στείλει στο εξωτερικό να γυρίσει άθεο. Τι? Θα τριγύρισει στον κόσμο τούτον όλη την πικρία και στον κόσμο εκείνην ολόκληρον την κόλαση. Όταν δεχτείς αυτόν τον λογισμό και δεν θελήσεις να παραμείνεις συνεργός του Θεού, ό,τι σου δώσει ο άνθρωπος. Ένα σου δώσει, κανένα δεν σου δώσει, 100 σου δώσει, ό,τι σου δώσει. Αλίμον από τους ανθρώπους αυτούς που δέχονται αυτόν τον λογισμό, θα πληρώσουν στον κόσμο τούτον τα επίκυρα. Και γνωρίζετε πόσο πικραμένοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι. Ή που δεν έκαναν κανένα, ή που έκαναν ένα και το έχασαν εντωμεταξύ και μείναν πάλι τα κρύα του λουτρού, ή έκαναν ένα δύο και τα τους εγκατέλειψαν τους γονείς και τους άφησαν και πικραίνονται. Γιατί δεν έκαναν το θέλημα του Θεού να έχουν την ευλογία του Θεού. Και ένα ακόμη σατανικό επάνω σε αυτό των γονέων και των παιδιών είναι εκείνο που ακούμε πολλές φορές και έχει φτάσει και μέχρι του βήματος αυτού να υιοθετήσω ένα παιδί. Δεξιός λογισμός. Να κάνω ένα καλό. Να πάρω ένα παιδί από το ορφανοτροφείο. Το κάνω χριστιανό. Θα πεθεί. Κάνει χριστιανή οικογένεια. Να φτιάξει κλπ. Σατανικά όλα αυτά. Αν σας πω ουδείς επέτυχε σε αυτή την προσπάθεια, είναι τραγικό. Μα είναι αλήθεια. Όλοι μετενόησαν
αυτοί που βάλανε το χέρι τους, διότι εδέχτηκαν τον λογισμό αυτών των δεξιών, να πάνε να πάρουν παιδιά ή να τα έχουν να τους κλείσουν τα μάτια, τα γεροδηματά, ή να κάνουν μυστήριο. Τι μυστήριο να κάνει? Αν ήταν για μυστήριο, ο Θεός θα σου δίνει παιδί να το αναφρέψει, να είναι δικό σου. Να το φτιάξει, να το μεγαλώσει. Να το αποκαταστήσει και να φέρει στα θεία. Να μην λες αύριο να μου κοφτεί και να μου κοβόταν το χέρι και μαύρη ώρα που πήγα και έκανα αυτό το πράγμα. Φαντάζεσαι εσύ, βλέπεις τα μορφώσεις χριστιανικά και τα πιάτα. Θα στο χαλάσει η γειτονιά. Θα στο χαλάσει ο μπακάλι που θα πηγαίνει το χέρι να σου στονίζει. Θα στο χαλάσει το σχολείο. Θα στο χαλάσει, θα στο χαλάσει. Και φάσει την δύναμη να κρατήσει σαν αύριο αυτό πάρει την παντόφλα και σου φέρει στο κεφάλι. Καλή στιγμή εσύ το πήρες για να σε υποστηρίξει τα γεροδαματά σου. Αν σου κλείσει πόσο σου κλείσει κάθε παλιόγρια και πήγαινε μέσα, θα έχει την δύναμη ή θα αρχίσει να αναθεματίζει. Τι να κάνει. Οι περισσότεροι χάσαν και τα υλικά τη αγαθά και τα ψυχικά του. Τώρα, αν είναι μια εξαίρεση σε 100, μία ή ένα παιδί ετήμησε του γονεί αυτού του θετού που το πήρανε και του παρευρέθηκαν και το εμόρφωσαν και το έβγανε στον κόσμο, αυτό είναι εξαίρεση. Ο νόμος είναι να μην δεχτεί τον λογισμό αυτών. Και αυτά που έχει, ως τον εγωισμό να αφήσει το όνομά σου πίσω κλπ, να τα κάνει σε ελεημοσύνη. Να βοηθήσει τη χείρα, να βοηθήσει τον ορφανό, να βοηθήσει τον άρρωστο. Σύνδε δύο άλλες περιπτώσεις. Τόσα ιδρύματα που κάνουν αυτές τις δουλειές. Έχει τρόπον. Μην αφήνει τον εγωισμό και των εκλεξιών πειρασμών και λογισμών να σε ξεγελάσει και βάλει το χέρι σε τέτοια περίπτωση για να μετανοήσει 100% μια μέρα και αν μετανοήσει είναι λίγο και πειραστή. Αλλά θα χάσει και την ψυχή. Αυτά σκέφτηκα εξαιτίας αυτού.